Γιατί είμαι σήμερα στο Περιστέρι, στη Δυτική Αθήνα, για λόγους συμβολικούς σίγουρα, γιατί ήθελα ο προσυνεδριακός διάλογος στο Λεκανοπαίδιο να αρχίσει από εδώ μετά την συνάντηση που κάναμε στα γραφεία μας με τις εννέα νομαρχιακές επιτροπές που θα οργανώσουν το συνέδριο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς, γιατί χωρίς αμφιβολία εδώ χτυπά η πραγματική καρδιά της βάσης του ΠΑΣΟΚ, του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ. Και συμφωνώ απολύτως με τον Γραμματέα ότι πράγματι έχουμε να εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ακόμη που είναι ανοιχτά. Αλλά τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Πέρασε η περίοδος απλά και μόνον της αυτοκριτικής. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την βροπτική της χώρας, για το μέλλον, για την επόμενη φάση για τη νέα αφετηρία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτά και θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε και για πολλά άλλα πράγματα. Περιμένω να ακούσω και τις δικές σας τοποθετήσεις και ερωτήσεις και θα μου δοθεί ευκαιρία να συμπληρώσω το όσα θέλω να πω και στην δευτερολογία μου. Γιατί θέλω να σας ακούσω. Δεν ήρθα απλώς να εκφωνήσω μια πολιτική ομιλία. Φίλες και φίλοι, μερικοί έχουν κατασκευάσει το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας το επιχείρημα πως υπήρχε κάποια άλλη καλύτερη λύση, κάποια ευκολότερη μαγική λύση που θα μπορούσε να ακολουθήσει η χώρα την άνοιξη του 2010 έτσι ώστε να αποφύγουμε τις θυσίες, να αποφύγουμε την ύφεση και την ανεργία, την μείωση των εισοδημάτων, να αποφύγουμε αυτήν την βαθιά περιπέτεια στην οποία έχουμε μπει Υπήρχε μια άλλη λύση την οποία το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ακολουθήσει ως κυβέρνηση και δεν την ακολούθησε επειδή έχει παραφθαρεί ιδεολογικά και αξιακά, επειδή έπεψε να πιστεύει στις αξίες ενός σοσιαλιστικού κινήματος και συμβιβάστηκε με το αστικό καθεστώς το οποίο και υπηρετεί με όλους τους τις δυνάμεις. Θα ήταν παράδοξο και αφύσικο να υπάρχει μια τέτοια λύση και το ΠΑΣΟΚ να μην έχει την ευφυία, την ετοιμότητα ή την καπατσοσύνη, αν θέλετε, να την εφαρμόσει τη λύση αυτή την άνοιξη του 2010. Ποιο δεν θέλει να είναι συμπαθή, ποιο δεν θέλει να είναι δημοφιλή, ποιο δεν θέλει να είναι συνεπής στι προεκλογικέ του υποσχέσει, ακόμη και αν αυτέ είναι υπερβολικέ, γιατί συνήθω υπάρχουν προεκλογικά υπερβολικέ υποσχέσει. Και ποιο αντίθετα προ όλα αυτά θέλει να βλέπει την κοινωνική του βάση να αποχωρεί, να διαφοροποιείται, να εγκαταλείπει το κόμμα εκλογικά, να υφίσταται η κυβέρνηση και η κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη Βουλή μια πρωτοφανή πίεση συναισθηματική, ηθική, πολιτική, γιατί ποτέ άλλοτε τις τελευταίες δεκαετίες ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα της πλειοψηφίας, δεν βρέθηκε να σηκώνει τέτοια βάρη, δεν βρέθηκε αντιμέτωπο με τόσο σκληρά διλήμματα που αφορούσαν την ίδια την ύπραξη της παράτεξης. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτε μας που νιώθουν πως το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ακόμη και στο εσωτερικό μας πολλές φορές και εγώ ανοιχνεύω, να υπάρχει αυτή η απορία. Γιατί δεν βρήκαμε μια άλλη λύση. Η απάντηση είναι, και αυτό φαίνεται από το πώς έγινε η διαπραγμάτευση το τελευταίο πεντάμινο μετά τις εκλογές, πως δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά καλή λύση το 2010. Δεν υπήρχε η δυνατότητα η χώρα να βγει από την περιπέτεια με μικρότερες απώλειες. Γιατί γιατί αυτή είναι πράγματι η μόνη επιλογή. Όχι. Γιατί αυτή είναι η επιλογή που προκύπτει μέσα από τον συσχετισμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων, δηλαδή μέσα από τον συσχετισμό των δυνάμεων στον κύκλο εκείνων στον οποίο ανήκουμε και από τον οποίο εξαρτιόταν τότε και εξαρτάται μέχρι σήμερα η επιβίωση της χώρας μέσω του αναγκαίου δανεισμού. Είπα προχθές στη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στη Ρώμη, στην οποία είχαν προσκληθεί κόμματα, κινήματα και οργανώσεις από τις άλλες υπήρους. Ότι οι ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές και δημοκρατικές ιδέες έχουν δυστυχώς ιτηθεί ιδίως στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Την Ευρώπη την κυβερνά ένας μεγάλος συνασπισμός δυνάμεων χριστιανοδημοκρατικών, συντηρητικών, νεοφιλελεύθερων και σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών, εργατικών, προοδευτικών, πράσινων, αλλά επειδή οι μεγάλες χώρες είναι πάντα ίδιες, επειδή οι οικονομικοί εθνικισμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί, επειδή οι συσχετισμοί είναι συσχετισμοί κρατικοί και τα οικονομικά, τα χρήματα οικονομικά συμφέροντα είναι πάρα πολύ έντονα, η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες της Ευρωπαϊκής Σαλδημοκρατίας, στην οποία οφείλονται τα μεγάλα κεκτημένα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους έχουν να τονίσει, έχουν ιτηθεί. Επικρατούν αντιλήψεις οι οποίες είναι συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες, σκληρές. Αντιλήψεις οι οποίες θέτουν ως πρώτη προϋπόθεση για τα πάντα την δημοσιονομική πειθαρχία και φυσικά την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής όψης της κρίσης. Δηλαδή στην πραγματικότητα την διάσωση του τραπεζικού συστήματος γιατί θεωρούν ότι μια κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος θα επηρεάσει και τα δημόσια οικονομικά, θα επηρεάσει προς τα κάτω φυσικά και το έλλειμμα και το χρέος όλων των χωρών, ακόμη και των πιο μεγάλων και ισχυρών χωρών της Ευρώπης. Άρα αυτές οι θυσίες, αυτά τα μέτρα που τροφοδότησαν την ύφεση, Αυτά τα μέτρα που έχουν ταλαιπωρήσει βαθιά και ταλαιπωρούν κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί κάθε ελληνική οικογένεια έχει άνεργο. Κάθε ελληνική οικογένεια έχει δει να μειώνεται ο μισθό ή η σύνταξη. Κάθε ελληνική οικογένεια έχει κληθεί να πληρώσει παραπάνω φόρου. Έχει δει να μειώνεται το εισόδημά τη, η αγοραστική τη δύναμη. Αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που επιβλήθηκαν επειδή η Ελλάδα, όπω και άλλε χώρε, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ιρλανδία, όπως η Κύπρος, όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία, δεν είχε φροντίσει, και εδώ είναι η δική μας ευθύνη, να αντιμετωπίσει το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, να ελέγξει τα ελλείμματα και το χρέος της, την περίοδο των καλών των παχιών αγελάδων, την περίοδο των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, την περίοδο των μεγάλων εισδροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίοδο και πριν και μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, που είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα δημόσια οικονομικά, να ελέγξουμε το μέγεθος του κράτους και τις λειτουργίες του, να ελέγξουμε το μοντέλο ανάπτυξης, να ελέγξουμε την παραοικονομία, την φοροδιαφυγή, τη σπατάλη την κρατική και κυρίως να βοηθήσουμε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε σε μέτρα τέτοιου είδους, μέτρα τα οποία είναι και σκληρά και αντικοινωνικά και ανταναπτυξιακά και ηφεσιακά. Η αντίληψή τους λοιπόν είναι ότι εφόσον θα δανειστείς για να προσαρμοστείς τώρα δημοσιονομικά, να μειώσεις το έλλειμμά σου και να κάνεις το χρέος σου βιώσιμο, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις μέτρα τέτοια, τα οποία θα έπαιρνε στο παρελθόν, δεν τα πήρες και θα τα πάρεις τώρα σε εξαιρετικά άσκημε συνθήκες, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται και να βαθαίνει η ύφεση. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε 25% στο ύφεση από το 2008, να έχουμε αυτά τα τραγικά ποσοστά ανεργίας, να έχουμε ανεργία 56% σε νέους ανθρώπους, να κλείουν επιχειρήσεις και να βλέπουμε τη κοινωνία μας να διαλύεται και να ταλαιπωρείται. Αυτή είναι μια πολιτική που επιβλήθηκε και επιβάλλεται ακόμη και τώρα σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα, που σχεδόν είναι σε πρόγραμμα, όπως η Ιταλία, ή που απειλούνται με την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα, όπως συμβαίνει ακόμη και με πάρα πολύ μεγάλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, στην οποία στρέφονται τώρα τα πυρά των περιβόητων οίκων αξιολόγηση. Εάν ήταν εύκολο, φίλες και φίλοι, να βρεθούν άλλες λύσεις, αν ήταν εύκολο να γίνουν χειρισμοί που υπερβαίνουν αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, τότε χώρες μικρές, ευέλικτες, όπως η Κύπρος, δικοί μας άνθρωποι, θα μπορούσαν εύκολα να βρουν λύση, να έχουν αντλήσει εμπειρίες και διδάγματα από το ελληνικό παράδειγμα, να δανειστούν με άλλον τρόπο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκτός Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ποσά τα οποία είναι βατά, ποσά τα οποία είναι μικρά σε απόλυτους αριθμούς, παρότι είναι βεβαίως μεγάλα για το μέγεθος που έχει το Κυπριακό ΑΕΠ. Έτσι και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, ο πρόεδρος Χριστόφιας, στην πραγματικότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, βρίσκεται τώρα στην ανάγκη να σηκώσει αυτό το σταυρό του μαρτυρίου, επειδή έτυχε να είναι το κόμμα που διαχειρίζεται την οξία φάση της κρίσης, επειδή έτυχε να είναι το κόμμα το οποίο πρέπει να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις. Έτσι έτυχε και σε μας αυτό το εθνικό καθήκον. Το εθνικό αυτό καθήκον σε άλλες χώρες έτυχε στις συντηρητικέ δυνάμεις. Στην Ισπανία, οι συντηρητικέ πολιτικές δυνάμεις, η ισπανική συντηρη... η... δεξιά ήταν αυτή που έτυχε μέσα από τον εκλογικό κύκλο να αναλάβει το βάρος της ευθύνης των δύσκολων αποφάσεων. Στην Πορτογαλία το ίδιο. Στην Ιρλανδία έχουμε ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας καθαρής προεκλογικής συμφωνίας όλων των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων στην ανάγκη να ληφθούν τα μέτρα αυτά και ίσως αυτό να είναι μια από τις εξηγήσει για τον γρήγορο ρυθμό και τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο η Ιρλανδία εφάρμοσε το πρόγραμμα αποσαρμογή και βγήκε ξανά με ευκολία και με εντυπωσιακό, αν θα έλεγα, θα έλεγα ρυθμό στι αγορέ. Αλλά το πρόβλημα τη Ιρλανδίας ήταν πρόβλημα κατεξοχήν τραπεζικό, δεν ήταν πρόβλημα κατά κυριολεξία δημοσιονομικό. Ήταν οι τράπεζε που είχαν δημιουργήσει τη μεγάλη φούσκα και έτσι ήταν πιο εύκολο να εξηγιανθούν οι τράπεζε και να γυρίσει σε έναν ενάρετο κύκλο η Ιρλανδία. Δεν μπορούσε λοιπόν να βρεθεί άλλη λύση, γιατί η άλλη λύση, εκτός του υποχρεωτικού δανεισμού από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο με τους κληρούς και αμήλικτους όρους της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου, θα ήταν τρεις χειρότεροι. Θα ήταν η ασύντακτη χρεοκοπία. Ασύνταχτη χρεοκοπία θα σήμαινε όχι περικοπή μισθών και συντάξεων, αλλά αδυναμία καταβολής, ναι, αδυναμία καταβολής, δεν είναι αυτό ένα ρητορικό σχήμα, είναι μια σκληρή πραγματικότητα και με λίγα λόγια αυτό που καταφέραμε με τους κόπους και τα βάσανα και τις θυσίε του ελληνικού λαού μέσα σε τρία χρόνια, να μηδενίσουμε το πρωτογενές έλλειμμα του 2009 που ήταν 24 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ, 12% του ΑΕΠ μέχρι τώρα, από το 2010 μέχρι τα τέλη του 2012, θα έπαιαν το κάνουμε με βίαιο τρόπο, με βάναυσο τρόπο, μέσα σε λίγες εβδομάδες, εάν θέλαμε να κάνουμε κουμάντο με τα δικά μας λεφτά, χωρίς να εξυπηρετούμε το χρέος, αλλά αυτό θα σήμαινε όχι απλά και μόνο αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων, θα σήμαινε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, θα σήμαινε πλήρη ακύρωση καταθέσεων και περιουσιών, θα σήμαινε πως η ελληνική οικονομία αποξενώνεται από τη διεθνή οικονομία, αποκόπτεται από το διεθνές εμπόριο, κάνει κουμάντο μόνη της με τα αγαθά που παράγει, χωρίς να μπορεί να κινηθεί με το ρυθμό που κινείται η αγορά και άρα θα είχαμε μια χιονοστιβάδα επιπτώσεων την οποία κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Το δε χειρότερο από όλα, το ηρωνικό, είναι ότι στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα ήταν μέσα στο ευρώ. Γιατί κανείς δεν θα την ανάγκαζε να φύγει από το ευρώ. Θα ήταν μέσα στο ευρώ χωρίς ευρώ και για τους πολίτες και για το κράτος. Θα ήταν μέσα στο ευρώ ταπεινωμένοι, εξουθενωμένοι, χρεοκοπημένοι. Ακούω συχνά να λένε, μα αφού ούτως ή άλλως χρεοκοπήσαμε. Γιατί αναλάβαμε ευθύνε και δεν είπαμε ότι χρεοκοπήσαμε. Γιατί δεν δηλώσαμε εμείς μόνοι μας πάυση πληρωμών. Γιατί δεν κόψαμε μόνοι μας το χρέος. Γιατί εάν κάναμε τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες, μονομερές μορατόριου, μονομερή καταγγελία, μονομερή πάυση πληρωμών, τότε η Ελλάδα θα ήταν νομικά χρεοκοπημένη και θα συνέβαιναν όλα όσα σας περιγράφω. Δεν θα υπήρχε όχι κινητή περιουσία, κατάθεση, αλλά δεν θα υπήρχε ούτε αξία στην ακίνητη περιουσία στην οποία έχουν επενδύσει τα όνειρά τους οι Έλληνες, γενιές ολόκληρες Ελλήνων, που θεωρούν και καλά κάνουν και το θεωρούν, πως με τον κόπο τους, τον υδρότα τους, πολλοί έχουν χύσει τον υδρότα αυτό σε εργοστάσια και ανθρακοριχεία του εξωτερικού, οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει μια οικογενειακή περιουσία για να ζήσουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους καλύτερα, γιατί το όνειρο κάθε Έλληνα είναι η επόμενη γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Και είναι όλοι έτοιμοι, παππούδες και πατεράδες, γιαγιάδες και μανάδες, να κάνουν μεγάλες θυσίες για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια να ζήσουν καλύτερα. Γι' αυτό έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε την επιλογή αυτή. Την επιλογή ως προς το σκέλος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Της γρήγορης δημοσιονομικής προσαρμογής. Γιατί φυσικά αν αποφασίζαμε μόνοι μας, και αν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε μόνοι μας τη δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα αργής, σταθερής και ήπια προσαρμογής. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε την προσαρμογή όχι σε τρία, αλλά σε 13, σε 20 χρόνια θα μπορούσαμε να θέσουμε υποέλεγχο το χρέος όχι το 2020, αλλά το 2030 ή το 2040. Μόνον που αυτό δεν είχαμε τη δυνατότητα να το αποφασίσουμε μόνοι μας. Και όσοι ισχυρίζονται ότι ήταν μια ελληνική επιλογή η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει να ξέρουν ότι η επιλογή αυτή είναι μια επιλογή καθαρά ευρωπαϊκή, είναι μια επιλογή πρωτίστως της γερμανικής κυβέρνησης, είναι προϊόν της βαθιάς δυσπιστίας των μεγάλων κρατών μελών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία κατηγορούν ότι δεν μπόρεσε να προβλέψει και δεν μπόρεσε να ανακόψει την πορεία πολλών κρατών της Ευρωζώνης προς τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό παράδοξο η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, η Ευρωζώνη, να έχει από τις 17 χώρες τις μισές σχεδόν σε πρόγραμμα προσαρμογής ή πάντω σε συνθήκες βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, χώρες όπως οι χώρες που έχουν μπει πρόσφατα η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η Μάλτα είναι χώρες οι οποίες φλερτάρουν με το πρόβλημα. Και βέβαια ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα απόλυτα μεγέθη του χρέους είναι συγκλονιστικά ακόμη και για τις ισχυρές χώρες καθώς η ίδια η Γερμανία, η ισχυρότερη χώρα ξέρει ότι κουβαλάει στις πλάτες της βεβαίως είναι ανθεκτική αλλά κουβαλάει στις πλάτες της ένα δημόσιο χρέος που ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια 600 δισεκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια 200 δισεκατομμύρια η Γαλλία, 2-3 εκατομμύρια η Ιταλία, πρόκειται λοιπόν για συγκλονιστικά μεγέθη σε απόλυτου αριθμού. Άρα δεν επρόκειτο για την επιλογή ανάμεσα στην ανώδυνη, την ήπια, την φιλική προ την κοινωνία λύση και τη σκληρή απάνθρωπη λύση που διάλεξε το Πασόκ. Ποιο μπορεί να πιστεύει ότι όχι το Πασόκ αλλά η Νέα Δημοκρατία, το οποιοδήποτε κόμμα δεξιό, σοσιαλιστικό, φιλελεύθερο, πράσινο, οποιασδήποτε ταυτότητα, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, θα έκανε την επιλογή να βρεθεί αντιμέτωπο με την ιστορία του, με την κοινωνική του βάση, με τα συναισθήματά του, με τι ηθικέ του αξίε, με την ιδεολογία του, με τα πιστεύω του. Είναι αστείο. Είναι προσβλητικό. Να το λέει κανεί. Είναι προσβλητικό για την ιστορία μα ω παράταξη, αλλά είναι και προσβλητικό για την νοημοσύνη των Ελλήνων και των Ελληνίδων να του προσφέρει κανεί τέτοιου είδου επιχειρήματα. Και όμω, και όμω, στη χώρα μα, όπω και σε άλλε χώρε, δεν είναι μια ελληνική ιδιορυθμίση αυτή. Πάντα περιμένουμε ένα θαύμα. Πάντα περιμένουμε έναν απομηχανή Θεό. Πάντα είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε μια συνομοσιολογική θεωρία πάντα θέλουμε να ακούσουμε την καλή είδηση η οποία θα μας προσφέρει μία λύση χωρίς κόστος. Είναι η φύση του ανθρώπου αυτή. Είναι η φύση της κοινωνίας. Και στο κάτω-κάτω, μακάρι να μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτή τη λύση. Θα ήμασταν και εμείς ευτυχείς, θα ήταν και η οικονομία μας ευτυχής, γιατί θα είχαμε θέση της βάσης μιας πιο αργής, πιο σταθερή προσαρμογή, χωρί κοινωνικό κόστο, χωρί πολιτικέ επιπτώσει. Χωρί να έχει ανατραπεί το πολιτικό σύστημα, χωρί να έχουν αναδειχθεί φαινόμενα φασίζοντα ή καθαρά ναζιστικά, φασιστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά που αμφισβητούν την ίδια την καρδιά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, που αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις του ευρωπαϊκού νομικού, θεσμικού και πολιτικού πολιτισμού. Αυτή είναι η ιστορία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Υπάρχει όμως και το άλλο σκέλος του προγράμματος. Το σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ποιο δεν θέλει η Ελλάδα να είναι ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Ποιο δεν θέλει η Ελλάδα να είναι ένα κράτος με κανονική οικονομία, κανονική κοινωνία, κανονική πολιτεία. Ποιος δεν θέλει μια δημόσια διοίκηση ευρωπαϊκού επίπεδου, καλύτερο σχολείο και καλύτερο πανεπιστήμιο. Ποιος δεν θέλει ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί ολοκληρωμένα με ανθρώπινο πρόσωπο και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ποιος δεν θέλει ένα φιλοεπενδυτικό, φιλοαναπτυξιακό κλίμα. Μια δικαιοσύνη που να λειτουργεί. Ποιο δεν θέλει να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με διαφάνεια, με ανταγωνιστικότητα και δίνουν δουλειά στους ανθρώπους. Ποιος δεν θέλει τα παιδιά μας να έχουν ευκαιρίες να ζήσουν καλύτερα από μας; Γιατί αυτό έχει ανατραπεί. Για πρώτη φορά η νέα γενιά νιώθει ότι έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες από τις ευκαιρίες που είχαμε εμείς και οι παλιότεροι. Άρα λοιπόν το δεύτερο αυτό σκέλος των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων, της ανταγωνιστικότητας, του νέου μοντέλου παραγωγής. Αυτό που ονομάζουμε με λίγα λόγια εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, δεν είναι κάτι που μας επιβάλλεται από τα έξω, αναγκαστικά, και σερνόμαστε πίσω από τις επιλογές της περιβόητης Τρόικας, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι η δική μας σημαία, η σημαία του μέλλοντος για την Ελλάδα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμόσεις παράλληλα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, μέτρα περιορισμού του εισοδήματος, μέτρα που μειώνουν μισθούς και συντάξεις, μέτρα που οδηγούν σε ύφεση και αυξάνουν την ανεργία και παράλληλα μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Γιατί η κοινωνία δεν πιστεύει στα μέτρα αυτά και δεν στηρίζει τα μέτρα αυτά, φοβάται, αντιδρά συντηρητικά, απορρίπτει τις αλλαγές επειδή υφίσταται τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής. Εδώ είναι πάρα πολλοί συμπολίτε μας που δεν αντιλαμβάνονται πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια προσπάθεια για το κίνημα αποδείξεων, για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, για την μείωση της παραοικονομίας, μικρής, μεσαίας και μεγάλης. Παράλληλα με τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων που μειώνουν το εισόδημα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, εντάξει, δεν είναι δυνατόν τώρα που είμαστε σε κρίση που δεν μπορώ να κάνω σε φταί να έρχεσαι και να με επιβάλλει σκληρά φορολογικά μέτρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μα ποτέ δεν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και ποτέ δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τι αλλαγέ αυτέ, οι οποίε βεβαίω θίγουν προνόμια, θίγουν και εκτιμένα, αλλάζουν συνήθειε, ανατρέπουν ένα ρυθμό ζωή, βεβαιότητε, οι οποίε όμω δεν αντέχουν. Οι οποίε απεδείχθη ότι είναι η βαθιά αιτία τη κρίση. Γι' αυτό κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν ως κοινό παρανομαστή αυτόν τον απόλυτο καταγγελτικό λόγο τη θεωρία της συνωμοσία και το παράλογο επιχείρημα ότι το Πασόκ είχε άλλη λύση και δεν την εφάρμοσε ή αυτοί είχαν μια άλλη μαγική λύση και δεν τους δόθηκε ευκαιρία να την εφαρμόσουν. Αυτός ο λόγος, αυτή η πολιτική άποψη, δεν είναι προοδευτική, δεν είναι κεντροαριστερή. Είναι μια βαθιά συντηρητική άποψη, είναι μια μάχη οπισθοφυλακής που γίνεται με ένα ριζοσπαστικό δίθεν αριστερό ή κεντροαριστερό προσωπείο ενώ στην πραγματικότητα συντηρεί και αναπαράγει τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Εάν δεν χτυπήσει στη ρίζα του όμως το πρόβλημα, και το πρόβλημα είναι το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξη, ο ίδιο ο τρόπο που συγκροτείται και λειτουργεί το κράτο, η οικονομία και η κοινωνία, δεν θα μπορέσει ποτέ ω έθνο να γίνει αυτοδύναμο, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ω χώρα ουσιαστικά ισότιμη μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Ευρωζώνη. Υπάρχει άλλο γήπεδο στο οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει καλύτερους συσχετισμούς και καλύτερες προοπτικές. Θα μπορούσαμε εκτός Ευρωζώνης, θα μπορούσαμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε μόνοι μας. Θα μπορούσαμε στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια. Πού θα μπορούσαμε να κινηθούμε καλύτερα. Πού θα μπορούσαμε να βρούμε τις αγορές για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δείξει μέσα στην κρίση τον δυναμισμό τους και τις δυνατότητές τους. Πού θα μπορούσε η Ελλάδα καλύτερα. Πουθενά δεν θα μπορούσε η Ελλάδα καλύτερα. Η απομόνωση δεν είναι η λύση. Η ιστορική αφέλεια δεν είναι η δική μας άποψη. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε το λαό σε πολύ μεγαλύτερες περιπέτειες, σε ιστορική περιπέτεια, επειδή εμείς αδυνατούμε να υποστηρίξουμε με σθένος την επιλογή που έχουμε κάνει. Ήταν η επιλογή αυτή μια επιλογή την οποία την είχαμε μελετήσει, την οποία την είχαμε διακηρύξει προεκλογικά το 2009. Όχι. Δεν είχε η κοινωνία και δεν είχε και το πολιτικό σύστημα Έσθηση, ή έστω πλήρη αίσθηση του τι συμβαίνει. Δεν είχε ούτε η Ευρώπη. Δεν είχε ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όταν ξέσπασε η μεγάλη κρίση παγκοσμίω το 2007-2008, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Καραμαλή, έλεγε σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα είναι όαση, ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι εκτεθειμένες σε τοξικά προϊόντα, μη φοβάστε, όλα είναι υποέλεγχο και έκρυβε το έλλειμμα και φόρτωνε το χρέος και κατέβαζε τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μικρά μέτρα, ελάχιστα, ήπια θα αρκούσαν το 2008, ακόμη και το 2009, για να ανακόψουν την κρίση, για να σώσουν τη χώρα και τους πολίτες από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια της περίοδου 2012-2010-2012. Δεν έγινε όμως αυτό. Και παραλάβαμε μια χώρα με τριπλό ή τετραπλό, αν θέλετε, πρόβλημα. Με ανεξέλεγκτο χρέος, με μια δυναμική η οποία δεν μπορούσε να ανακοπεί, με δυσθεώρατο δημοσιονομικό έλλειμμα, 15,7, και είναι αστεία η συζήτηση για το αν ήταν πράγματι το έλλειμμα 15,7, όπως έχουν πει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα συνέβαινε αν ήταν 14 ή 13,5 το ίδιο, αδιάφορο παντελώς, αλλά ήταν 15,7 και βεβαίως έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 15% το μεγαλύτερο στον δυτικό κόσμο, δηλαδή πλήρης κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Πλήρης εξάρτηση από την κατανάλωση με πλήρης εξάρτηση από τις εισαγωγές. Μία χώρα χωρίς στρατηγική, χωρίς προσανατολισμό, ανυποψίαστη, αμέριμνη. Έχουμε ιστορική ευθύνη εμείς, ως Πασόκ. Έχουμε. Έχουμε ευθύνη και για τη δεκαετία του 80 και για τη δεκαετία του 90 και για τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έχουμε ευθύνη γιατί δεν παρουσιάσαμε με την ενάργεια που έπρεπε προεκλογικά τα θέματα. Και έχουμε ευθύνη γιατί δεν προκαλέσαμε έναν εθνικό συναγερμό, μία συστράτευση όλων των δυνάμεων, την Άνοιξη του 2010, ώστε να κατανεμηθούν σωστά, δίκαια και αναλογικά οι ευθύνε για την ανασυγκρότηση της χώρας. Ναι, αλλά αυτές οι ευθύνε είναι άλλες τάξες. Αυτές οι ευθύνε δεν συγκρίνονται με τις ευθύνε της περίοδου 2007-2009, για αυτή την τραγική εθνική αμεριμνησία που οδήγησε στη διόγκωση της κρίσης και την κατέστησε ανεξέλεγκτη και επώδυνη για τους πολίτες. Αυτές οι ευθύνε δεν συγκρίνονται με τις ευθύνε του ετερόκλητου αντιμνημονιακού μετόπου του 2010-2011 που τροφοδότησε τον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας και επέτρεψε να αναφανούν φαινόμενα όχι μόνο όπως η Χρυσή Αυγή αλλά και άλλα τα οποία λειτουργούν ως περιβάλλον για τη λειτουργία της χρυσή αυγή και την εμβέλεια των απόψεών της, των ναζιστικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών, που βασίζονται πού? Στη δυστυχία, στον πόνο και στην εκμετάλλευση της δυστυχίας και του πόνου. Απαγορεύεται ο προσιλητισμός στη θρησκεία να σε δελεάσει κανείς με παράνομα μέσα, να σε αποπλανήσει για να σου αποσπάσει τη θρησκευτική σου συνείδηση. Και η εκμετάλλευση της πίνας, η εκμετάλλευση του πόνου του άστεγου, για πολιτικούς λόγους επιτρέπεται, είναι θεμητή σε ένα δημοκρατικό, δικαιοκρατικό πολίτευμα όπως η Ελλάδα, μέσα στην Ευρώπη το 2013, τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, εδώ όμως έχει φτάσει η χώρα μας και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε στα φαινόμενα αυτά. Υπάρχει το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Εντάξει, φτάσαμε όσο εδώ που φτάσαμε. Πήραμε μέτρα, ξαναπήραμε μέτρα, έχουμε πάρει συνολικά μέτρα που ξεπερνούν το 32% του ΑΕΠ για να πετύχουμε μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος 12% του ΑΕΠ. Καταφέραμε να ξαναβάλουμε το πρόγραμμα στις ράγες και να πλησιάσουμε στα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου του 2012 γιατί η μεγάλη εννιάμινη εκκρεμότητα από τον Μάρτιο έως τώρα προκάλεσε τεράστια ζημιά στην ελληνική οικονομία και μας γύρισε στην πραγματικότητα πίσω στα δεδομένα του Φεβρουαρίου και μάλιστα πιο πίσω από αυτά γιατί αυτά είχαν φτάσει σε ένα ιδεώδες σημείο ισορροπίας και αφού φορτώσαμε τον ελληνικό λαό με τέτοιες θυσίε και εμάς με τέτοιο πολιτικό και συναισθηματικό κόστος έχουμε μια νέα αφετηρία, έχουμε μια προοπτική να προχωρήσουμε προς το εθνικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανασυγκρότησης έχουμε την προοπτική να ξανακάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη, ανταγωνιστική, κανονική χώρα. Είναι τα μέτρα αυτά που ψηφίστηκαν στις 7 Νοεμβρίου μαζί με το συμπληρωματικό νομοσχέδιο, το λεγόμενο φορολογικό, που έπρεπε να έχει ψηφιστεί στις 7 Νοεμβρίου και για τεχνικούς λόγους δεν ψηφίστηκε. Το τελευταίο κύμα μέτρων. Αντέχει η ελληνική κοινωνία, αντέχει η ελληνική πολιτική ζωή άλλα τέτοια μέτρα. Η απάντηση είναι πως προφανώς πρόκειται για το τελευταίο κύμα μέτρων. Ούτε η κοινωνία, ούτε το πολιτικό σύστημα αντέχει άλλο κύμα μέτρων. Τώρα όμως είναι η ώρα της ανάπτυξης. Θα μου πείτε ποιος μπορεί να πιστέψει όταν ακούει τη λέξη ανάπτυξη, όταν ακούει τη λέξη επενδύσεις, όταν ακούει τη λέξη απασχόληση, πως αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Όταν η χώρα βγαίνει μέσα από μια ύφεση έξι ετών σορευτική, που φτάνει το 25%, και όταν η ανεργία έχει φτάσει στα επίπεδα που είπαμε προηγουμένως. Όταν στην πραγματικότητα έξι στους τέσσερις ανθρώπους ηλικία έως 24 ετών είναι άνεργοι. Όταν έχεις πλήρη δυσκολία να μπει στην αγορά εργασίας. Όταν υπάρχουν άνθρωποι μέσης ηλικίας που είναι άνεργοι και που μετράνε τις μέρες για να συμπληρώσουν τα συντάξιμά τους. Όταν ο κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα νιώθει την απειλή της ανεργίας λόγω της κρίσης. Ναι, είναι εφικτό αυτό. Γιατί ευτυχώς η ελληνική οικονομία δεν έχει μόνο μειονεκτήματα. Η ελληνική οικονομία έχει και πλεονεκτήματα. Και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας είναι το μεσαίο ελεγχόμενο μέγεθος η ευελιξία. Η ελληνική οικονομία είναι ένα όχημα που έχει την ικανότητα να ξεκινάει εύκολα, όπως έχει και τον κίνδυνο να σταματήσει εύκολα και τον υπέστη αυτό, αλλά έχει την ικανότητα να ξεκινάει εύκολα και να στρίβει εύκολα. Έχει την ικανότητα να πάρει μπρο γρήγορα, να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, με επιτάχυνση, να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προσανατολιστεί σε νέες δραστηριότητες. Έχουμε, όπως λέω πάντα, ενδογενείς πόρους ανάπτυξης. Έχουμε μια εξαιρετική γη, μια πρίκα από τη φύση, τον Θεό και την ιστορία. Και αυτό αφορά τα πάντα. Το υπέδαφος στη θάλασσα, όπως είναι η ιστορία της ΑΟΣ και των υδρογονανθράκων, στη στεριά. Έχουμε... Περιβαλλοντικά δεδομένα εξαιρετικά. Έχουμε ένα τουριστικό προϊόν, ακαταγώνιστο, όταν το σεβόμαστε και το αξιοποιούμε. Έχουμε μια γεωργία που μπορεί να κάνει θαύματα. Μια πρωτογενή παραγωγή που μπορεί να στηρίξει την πιο ισχυρή, την πιο ευφυή βιομηχανία τροφίμων στον κόσμο. Έχουμε ναυτιλία, ακαταγώνιστη. Τουρισμό. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ενεργειακά μοντέλα τα οποία είναι στη διεθνή πρωτοπορία. Η γη σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στην πραγματικότητα είναι ένας ακαταμάχητος πλούτος, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και τους ανθρώπους βέβαια. Το διανοητικό κεφάλαιο, το οποίο μας φεύγει στο εξωτερικό σε έναν μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι μόνο οι διανοούμενοι, δεν είναι μόνο οι επιστήμονες, δεν είναι μόνο οι καθηγητές, δεν είναι μόνο οι νέοι ερευνητές το διανοητικό κεφάλαιο είναι ο κάθε Έλληνα που μπορεί να διαπρέψει στον δικό του τομέα, ακόμη και αν δεν χρειάζεται κάποια ειδική γνώση, κάποια ειδική καλλιέργεια, αλλά μια εμπειρία και μια αγάπη για το αντικείμενο. Και μπορεί να κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Το Πασόκ, λοιπόν, το οποίο είναι ο εγγυητή τη εθνική στρατηγική, ο εγγυητή τη πολιτική σταθερότητα, που σήκωσε αυτό το βάρο, που βλέπει με ικανοποίηση όλοι τελικά να ακολουθούν έστω και με καθυστέρηση την δική του γραμμή άργησαν να την ακολουθήσουν γιατί ήθελαν να κρυφτούν και να μην μοιραστούν το πολιτικό κόστος τώρα μπαίνει πρωτοπόρο στην ιστορία της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι λόγια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που το Πασόκ θα τις κάνει παίρνοντα σειρά πρωτοβουλειών. Όπως παίρνουμε σειρά πρωτοβουλειών για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη με τις προτάσεις νόμων που έχουμε καταθέσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τις ευπαθείς κοινωνικέ ομάδες, ανασφάλιστοι, άνεργοι, ανάπηροι, αγρότες σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Έτσι πήραμε και την πρωτοβουλία για το Ταμείο Ελληνικής των Γενεών μέσα από τους μελλοντικού πόρους των υδρογοναθράκων. Έτσι θα πάρουμε και μια σειρά πρωτοβουλίε για την ανάπτυξη. Με προτάσεις νόμων αρχίζουμε αύριο από τα θέματα παιδείας, γιατί στην πραγματικότητα τα θέματα παιδεία είναι στον πυρήνα του αναπτυξιακού προβλήματο τη χώρα και θα συνεχίσουμε με στοχευμένε πρωτοβουλίε που παράγουν αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, δεν αρκεί να έχουμε στη διάθεσή μα την πλειοψηφία τη Βουλή, την κυβέρνηση, την δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δικαιοσύνη, τι τοπικέ κοινωνίε, τι κοινωνίε των πολιτών. Αυτό δεν φαίνεται καθαρά στο λεκανοπέδιο, γιατί εκεί δεν μπορείς να διακρίνεις το ρόλο κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πολύ καθαρά. Φαίνεται πιο έντονα, πιο ανάγλυφα στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και εδώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο φυσικά διεκδικεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως το κόστος το εισπράττουμε πρώτοι και στο μεγαλύτερο μέρος. Γιατί ιστορικά ταυτιστήκαμε, καλώς ή κακώς αυτή είναι η αλήθεια, με τα επώδυνα μέτρα, με την διαχείριση της κρίσης. Έτσι κύλησε η ιστορία, έτσι γύρισε ο τροχός της ιστορικής μοίρα και βρεθήκαμε στην πιο δύσκολη θέση, την πιο άσχημη στιγμή. Θα είναι όμως μεγάλη ιστορική αδικία αν το όφελος από την επιτυχία της στρατηγική αυτής δεν το κεφαλοποίησε το Πασό. Το Πασό κατέβηκε μαζί με τη χώρα. Έχασε τεράστιο μέρος της κοινωνική του βάσης γιατί διαλύθηκε η ίδια η κοινωνία και πρέπει τώρα να ανασυγκροτηθεί και να ξαναγνωριστεί με τον εαυτό της. Και αφού ξαναγνωριστεί με τον εαυτό της θα ξαναγνωριστεί και με το Πασό. Το Πασό κατέβηκε μαζί με την κοινωνία λόγω της κρίσης και θα ανέβει μαζί με το έθνος και την κοινωνία μόλις γυρίσει ο τροχός, κλείσει ο κύκλος αυτός και τώρα είμαστε στο σημείο της στροφής, στη νέα αφετηρία. Και πώς σηματοδοτούμε αυτήν τη νέα αφετηρία εμείς κομματικά με το συντακτικό συνέδριο του Πασό. Δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο το συνέδριο αυτό. Ήδη καθυστερήσαμε πολύ λόγω των εκλογών, λόγω των δεύτερων εκλογών και λόγω της μακράς πολύπλοκης διαπραγμάτευσης για να κλείσει το πακέτο του προγράμματος. Τώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει συλλογικά να διαμορφώσει την ταυτότητά του, το μέλλον του, να σηκώσει ξανά την ιδεολογική του και αξιακή του σημαία και αυτό θα συμβεί τον Φεβρουάριο με εσάς την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ να είστε αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον και την φυσιογνωμία της παράταξης. Για να πάμε όμως σε ένα κανονικό συνέδριο ενός κανονικού κόμματο. Χωρίς μηχανισμούς, χωρίς σύντριγγες, χωρίς προσωπικές στρατηγικές, πρέπει εσείς να πάρετε την υπόθεση αυτή ζεστά, εσείς να είστε οι εγγυητές της αυθεντικής διαδικασίας, ώστε να πάμε σε ένα συνέδριο πολιτικής σκέψης, πολιτικού λόγου, στρατηγικής, να σηματοδοτήσουμε την επόμενη δεκαετία. Να σηματοδοτήσουμε τη δική μας Ελλάδα του 2020. Η Ελλάδα του 2020 δεν θα είναι η Ελλάδα που μετριέται μόνο με το δημόσιο χρέος, μέσα από την έννοια της βιωσιμότητας του χρέους, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα παιχνίδι αριθμών. Χρειαζόμαστε την εθνική βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και προοπτική. Και αυτήν πρέπει να τη σηματοδοτήσουμε εμείς. Εμείς που έχουμε μείνει στο Πασόκ, εσείς. Αλλά το Πασόκ έχει ακατάλλητους συναισθηματικούς δεσμούς με όλους αυτούς, φίλους και συντρόφους, που δεν μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, έχουν όμως εδώ το βλέμμα του στραμμένο, ξέρουν ότι το Πασόκ κατέχει την κεντρική θέση στο πολιτικό σύστημα και χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει προοπτική για το χώρο, δεν κυβερνιέται η χώρα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί εθνική στρατηγική και ξέρουν όλοι τους πραγματικά ότι και εμείς έχουμε τη σκέψη μας προσανατολισμένη σε αυτούς, γιατί το Πασόκ γεννήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ένα πλειοψηφικό πολυσυλλεκτικό ρεύμα και τέτοιο θα γίνει. Βεβαίως, τώρα είναι η ώρα των μεγάλων συνενέσεων, των συνεργασιών. Χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα. Αλλά και οι κυβερνήσει συνεργασία και οι συνενέσεις χρειάζονται μια ηθήνουσα δύναμη. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτή η ηθήνουσα δύναμη μπορεί να είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη που έχει ταυτιστεί ιστορικά με ό,τι καλύτερο έχει γίνει στην ιστορία αυτού του έθνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις θέσεις.